Μάρτη, ναι. Το σταμάτημα Λέλη. Έχω και τον Γιώργο Ψήλια, ο οποίος μιλούσε πάρα πολύ τρυφερά στο ακουστικό μου. Ο Μαλέλης μιλούσε τρυφερά, αλλά κάποια στιγμή μιλούσε ανεξέλεγκτα. Ρε παιδί μου, συμβαίνει. Τι συμβαίνει, μπαίνει σε δουλειά. Συμβαίνει, συμβαίνει να βρίσκει κάποιος. Συγγνώμη, και εγώ είχα σκηνοθέτη ο οποίος έριχνε καντήλια. Δεν είχα σκηνοθέτη, λέω αρχισυντάκτης και διευθυντής μου. Επίσης είχα και τη Ζήνα Κουτσελίνη στο αυτή μου. Επίσης είχα και σκηνοθέτη, θέλω να σας πω, πίσω όταν έκανε εκπομπή πρωινό καφέ, έφερνε τηλέφωνο την Ελένη Μενεγάκη και της έλεγε ότι ήταν κούκλα. Ναι, εγώ η Ελένη Μενεγάκη ήταν κούκλα, όχι εγώ. Έκανε εκπομπή μία εβδομάδα. Πρωινό καφέ δεν πρέπει να έχω κάνει παραπάνω. Ναι. Που δεν καταλαβαίνω που πάνε τέσσερα μέσα στο πλατό. Ψάχνομαι κι εγώ. Και εγώ δούλευα πάντα με ανοιχτό το ακουστικό όλη τη διάρκεια τη εκπομπή. Και στις ειδήσεις. Ναι, γιατί και στην εκπομπή. Εδώ άρχισα να το κλείνω. Ναι, ναι. Και ξαφνικά ακούω το σκηνοθέτη μου, ο οποίος πλέκει το εγκόμιο σε μία κυρία. Και πόσο όμορφη είσαι και πώς. Και λέω, μήπως θα πάρω το πάνω, μήπως θα λύσει. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι τα έλεγε στην Ελένη Μενεγάκη. Είχε πάρει στην αντίθετη εκπομπή. Αντέδρασε. Στον Αλφα. Δεν αντέδρασε. Όχι όπως φέρεται στο δημοσίευμα να αντέδρασε. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση στην Ανά. Μισό λεπτά, παιδιά μου, να τον ολοκληρώσουμε τον Μαλέλη σαν αρχισυντάκτη, τον Ψήλια. Και επίσης είχα σκηνοθέτη και τον Νίκο Μαστοράκη. Και τη Ζήνα Κουτσελίνη και όλοι του. Λοιπόν, ότι είναι φυσιολογικό να ακούς και καμιά κουβέντα παραπάνω. Μία κουβέντα παραπάνω, τι λες αγόρι μου. Να χτύπαγα το χέρι λοιπόν στο τραπέζι. Και να έλεγα, παρακαλώ, Μαλέλη, με διώξτε τον και τον Μυρσίμ και τον Μαστοράκη. Άρα πώς έγινε την Κωνσταντίνα. Νομίζω ότι θα πέσει το αρχισυντάκτη. Είχαμε δέσει με